τον κύριο Δημήτρη Καζάκη. Τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε? Προσπαθούμε να είμαστε καλά, όπως φαντάζομαι, όπως οι περισσότεροι Έλληνες. Ναι, έχουμε το πάλι εδώ στο στούντιο τον κύριο Καρδιά. Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, αγαπητέ μου, Δημήτρη. Πολύ καλός φίλος και συναγωνιστής. Και συναγωνιστής. Βέβαια. Και ο Νίκος, ο Μιχαήλ. Τα έχουμε ξαναπεί. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, πείτε μας για την απελευθέρωση των δύο παιδιών και γενικά τι άλλο έχουμε να πούμε. Κοιτάξτε, το πρώτο ζήτημα που μπαίνει, πέρα από το γεγονός ότι χαιρόμαστε για τις οικογένειες αυτών των δύο παιδιών, ότι τελείωσε αυτό το μαρτύριο των δύο παιδιών, ναι. Από την άλλη μεριά όμως, βεβαίως δεν μας ικανοποιεί καθόλου αυτή η φιέστα που έγινε από αυτούς που έχουν την κύρια ευθύνη, και πολιτική και επί του συγκεκριμένου. Δηλαδή, το γεγονός ότι βρέθηκαν στα χέρια του καθεστώτος Ερντογκάν δύο Έλληνες στρατιωτικοί, που με μοναδικό τρόπο είμαστε μοναδικοί. 67 ημέρες. Ακριβώς, σχεδόν 6 μήνες. Λοιπόν, υποκαθεστώς ομοιρίας, παρακαλώ. Υποκαθεστώς ομοιρίας, και μόνο το γεγονός ότι στάλθηκαν χωρίς το δικαστήριο να απαγγείλει κατηγορίες, τουλάχιστον επίσημα αυτό λέγεται, είναι λιγάκι μπερδεμένα αυτά, αλλά πάντως αποδεικνύει το τους κρατούσαν υποκαθεστώς ομοιρίας, και έχουμε το πρωτοφανές, παρακαλώ, είσαστε έμπειροι όλοι σας, δείξτε μου μία χώρα που αποδέχτηκε να κρατούνται στρατιωτικοί εν υπηρεσία. Συνελήφθησαν και απάχθησαν εν υπηρεσία σε καθεστώς ομοιρίας και αρνήθηκε να διεκδικήσει η χώρα την οποία υπηρετούν το καθεστώς ετεροδικίας που ισχύει για όλους τους στρατιωτικούς εν υπηρεσία. Δηλαδή, να το κάνουμε για να το καταλάβει και ο απλός κόσμος. Ο στρατιωτικός που φέρει εθνόσημο και στολή και βρίσκεται εν υπηρεσία, ακόμη και αν εισβάλλει σε ξένο έδαφος, τρελαθεί, ρε παιδί μου. Δεν λέω ότι με καταλαβαίνετε, ναι. Όχι με εντολή. Τρελαθεί. Πάρει το όπλο του ή καβαλήσει ένα άρμα μάχης και εισβάλλει σε ξένο έδαφος. Πυροβολήσει και εκτυπήσει στόχους στο ξένο έδαφος. Αυτοί οι στρατιωτικοί μπορούν να συλληφθούν από τις δυνάμεις του άλλου εδάφους, αλλά δεν μπορούν να περάσουν δικαστήριο. Ακόμη και σε εμπόλεμες συνθήκες. Το διεθνές δίκαιο δεν επιτρέπει, ακόμη και όταν συλληφθούν εχμάλωτοι, να περάσουν από δικαστήριο άλλης χώρας, διότι πολύ απλά είναι όργανα άσκησης εθνικής κυριαρχίας άλλου κράτους. Είτε ευθύνεται το άλλο κράτος για τις ενέργειές του, είτε δεν ευθύνεται, την ευθύνη τη ζητάει το κράτος που έχει προσβληθεί από το κράτος, όχι από τους συγκεκριμένους δύο στρατιωτικούς. Μάλιστα. Γι' αυτό παντού σε ολόκληρο τον κόσμο η ενυπηρεσία στρατιωτική έχουν καθεστώς ετεροδικίας. Αυτό που έπρεπε να γίνει είναι αμέσως να σταλούν πίσω στην Ελλάδα και να ζητηθούν εξηγήσεις, αλλά και όποιες άλλες ενέργειες, από την ελληνική δικαιοσύνη και όχι από την τουρκική δικαιοσύνη. Αυτό το πράγμα το παραχωρήσαμε, καταλαβαίνουμε τι έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει κράτος σε ολόκληρο τον κόσμο που να παραχώρησε το καθεστώς ετεροδικίας των ενόπλων δυνάμεών του. Αυτό για μένα, με συγχωρείτε, έχει συμβεί μία φορά στο παρελθόν, από όσο τουλάχιστον γνωρίζω στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Με τη συμφωνία του Μονάχου το 1938, όταν η ναζιστική Γερμανία απέτησε να μην έχουν καθεστώς ετεροδικίας οι δυνάμεις της Τσεχοσλοβακίας στην περιοχή της Σουδητείας. Έτσι ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος. Και η συμφωνία του Μονάχου, οι αγαπητοί μας σύμμαχοι, το 1938, αναγνώρισαν την απέτηση αυτών των Γερμανών. Με αποτέλεσμα οι γερμανικές δυνάμεις, οι ναζιστικές δυνάμεις, να εισβάλλουν στη Σουδητεία, μη αναγνωρίζοντας καθεστώς ετεροδικίας, δηλαδή καθεστώς άσκηση εθνικής κυριαρχίας με στρατιωτικά μέσα, της Τσεχοσλοβακίας στη Σουδητεία. Αυτό πετύχαμε.
Άρα λοιπόν η διαδικασία που έγινε, όπως λέτε, είναι σαν να συνέλαβαν δύο πολίτες. Ναι, βεβαίως, σαν να συνέλαβαν δύο λαθρομετανάστες, να σου το πω έτσι. Ναι, ναι. Δεν έπαιξε κανένα ρόλο το ότι ήταν εν υπηρεσία, φορούσαν στολή και εθνόσημο. Γιατί έγινε αυτό? Και ήταν και οπλισμένο. Πρώτον, για να στερηθούν οι ένοπλες δυνάμεις και ιδιαίτερα οι ένοπλες δυνάμεις που βρίσκονται στον Εύρο, το καθεστώς ετεροδικίας, και άρα η Τουρκία να διεκδικήσει επιχειρησιακά και το πεδίο το οποίο, στο οποίο βρίσκονται, μάλλον την περιοχή που βρίσκονται οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις. Μάλιστα. Το καταλαβαίνετε αυτό το θέμα? Κοίταξε, εγώ, Δημήτρη, πιστεύω ότι αυτό ήταν σκηνοθετημένο. Σαφέστατα, δεν το συζητάμε. Ήταν σκηνοθετημένο μόνο και μόνο για να δώσουν την δυνατότητα εις τον Τζίπρα να πει, να ξέρεις, μου ακρατάνε ο Μύρους, άρα λοιπόν στα Μολοκτά πέρασε την προδοτική αναγνώριση των μυφτήρων την 1η του Αυγούστου και να απελευθέρωσα με παράτες και όλα αυτά για να υπάρξει το θάψιμο της ευθύνης, της παράδοσης, της διοίκησης της Θράκης στην Τουρκία. Μα αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Πώς ακριβώς θα στερηθεί την άσκηση εθνικής της κυριαρχίας και με στρατιωτικά μέσα, γιατί εδώ που τα λέμε, το τελευταίο στοιχείο ή μάλλον το πιο αποφασιστικό στοιχείο άσκηση εθνικής κυριαρχίας σε μια εδαφική επικράτεια είναι η ύπαρξη στρατού. Πώς είναι η συμφωνία που έχει κλειστεί και θα το δείτε να το εξελίσσεται, να εξελίσσεται αυτό το πράγμα? Είναι να αποχωρήσει ο ελληνικός στρατός από τον Εύρο ή να περάσει υπό ξένη διοίκηση. Αυτό ήταν το επίδικο ζήτημα. Και βεβαίως αυτό το πράγμα γίνεται κλιμακωτά, γιατί καταλαβαίνετε τώρα ότι αν γινόταν μια και έξω, η Θράκη και η Ελλάδα όλοι θα καιγόταν. Θα το περάσουν σιγά σιγά. Πρώτα με τους μουφτίδες, αύριο με την αναγνώριση της τουρκικής μειονότητας, άρα και της πολιτικής υπόστασης, μάλλον και των δικαιωμάτων της Τουρκίας στην περιοχή διαμέσου της τουρκικής μειονότητας, και πάει λέγοντας. Και σιγά σιγά, καθώς δεν θα έχει και καθεστώς ιδεοδικίας οι δυνάμεις του ελληνικού στρατού στην περιοχή, θα αποχωρήσουν ή θα αλλάξουν νομικό καθεστώς. Και με αυτόν τον τρόπο η περιοχή θα γίνει διεθνούς ενδιαφέροντος, όπως έλεγε ο κύριος Παπούλιας στην ενδιάμεση συμφωνία για τη Μακεδονία, για το ζήτημα των Σκοπίων το 1995. Διεθνούς ενδιαφέροντος. Αλλά πάμε για διαμελισμό, με λίγα λόγια. Μιλάμε για εθνικό κριτηριασμό. Βέβαια, ξεκάθαρα. Κοίταξε, το άλλο θέμα, Δημήτρη, το εξής. Εδώ τους αναλύω εδώ και καιρό ότι ουσιαστικά τα νησιά του Αιγαίου, και όχι μόνο επειδή η Τουρκία, αλλά επειδή και οι Αμερικάνοι θέλουν να διεθνοποιηθεί το θέμα του Αιγαίου και να μην είναι ούτε ελληνικό ούτε τουρκικό, να είναι να ανήκει στα ψάρια τους και μέσω των ψαριών στην Αμερική. Λοιπόν, δεν ξέρω, σίγουρα το παρακολούθησε σωστή σύνοδο κορυφής του Λονδίνου, του ΝΑΤΟ, αναγνωρίστηκε και υιοθετήθηκε η αρχή ότι θα δημιουργηθεί ευρωπαϊκός στρατός για να φυλάει τα σύνορα της Ευρώπης. Δηλαδή θα έρθει στη Σάμπο 2-3 τάγματα, ένα αμυγός γερμανικό, ένα μειχτό με 3 νορβηγούς, 5 βαμβρούς. Δηλαδή, και λέμε το εξής, αυτός τι ρόλο θα παίζει ο στρατός? Υποτίθεται να φυλάει τα σύνορα της Ελλάδος, τα ευρωπαϊκά, από ποιους? Από τους συμμάχους Τούρκους. Και του λέω, καλά, δεν καταλαβαίνετε ότι αυτό, έστω και ένας να έρθει, θα είναι στρατός κατοχής, μόνο και μόνο για να μην αντιδρούν οι Έλληνες. Και άμα λάβεις υπόψη και την αλλίωση του πληθυσμού που πάνε να κάνουν σταδιακά στα νησιά του Αιγαίου, ουσιαστικά θα υπάρχει στρατός κατοχής για να μην αντιδρά ο ελληνικός πληθυσμός, θα είναι μετά από 5, 10, 15 χρόνια μεικτός πληθυσμός, δεν θα είναι ελληνικός αλλά θα είναι και μουσουλμανικός και απροσδιορίστου εθνότητος, θα είναι αιγαϊκός πληθυσμός. Ναι, ναι. Και μετά από 15-20 χρόνια δεν θα είναι τα νησιά. Δεν πάει τόσο μακριά. Θα είναι πολύ πιο σίγουρο. Ναι, αλλά εγώ λέω θα είναι, εννοώ. Όχι, αλλά η κατεύθυνση σαν είναι αυτή. Η κατεύθυνση είναι εκεί. Η κατεύθυνση είναι αυτή. Α, μπράβο. Δηλαδή, η κατεύθυνση είναι αυτή. Στο κάτω κάτω γραφής, τα νησιά όπως το δικό σας, η Σάμος, είναι γκριζαρισμένα. Εγώ προσωπικά έχω συναντηθεί και με στρατιωτικές διοικήσεις εκεί και με αστυνομικές αρχές. Όταν τους έθεσα το ερώτημα, συγγνώμη, εάν ο ξένος αστυνομικός, ο Γερμανός, ο Ολλανδός ή οποιοδήποτε, της Frontex ή του μεθοριακού τάγματος που αποφάσισε το ΝΑΤΟ να στείλει, στα πλαίσια του Ευρωστρατού ή δεν ξέρω και εγώ με ποιο άλλο σχεδιασμό, διατάξει τον Έλληνα αστυνομικό
να συλλάβει Έλληνα πολίτη γιατί δεν αναγνωρίζει το δικαίωμά τους να του ασκήσουν έλεγχο. Τι θα κάνετε? Ξέρετε ποια ήταν η απάντηση? Δεν γνωρίζω. Ισχύει δεν γνωρίζω. Ό,τι του πει η δοσύλλογη κυβέρνηση. Έτσι, θα ακριβώς αυτό είναι. Αυτό ακριβώς. Αυτό όμως στην πράξη θεωρείται μορατόριο με εθνικής κυριαρχίας. Ότι δηλαδή δεν αποφασίζουμε με βάση τους νόμους και το σύνταγμα αυτής της χώρας και με όρους άσκηση εθνικής κυριαρχίας στα νησιά. Είναι γκριζαρισμένα τα νησιά. Το ίδιο πάνε να κάνουν και στη Θράκη. Και κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έτσι εξηγείται σε πολύ μεγάλο βαθμό και η πίεση που ασκείται από τους Αμερικανούς στον Ερντογκάν. Στον Ερντογκάν οι Αμερικανοί θέλουν να παίξει ένα συγκεκριμένο ρόλο και στο Αιγαίο και στη Θράκη. Στα πλαίσια της αναδιαμόρφωσης των πολυπολιτισμικών Βαλκανίων που έχουν βάλει μπρος αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί από το 2016 και διαμορφώνουν. Και στην ευρύτερη περιοχή. Και απέναντι στη Ρωσία. Αλλά δεν του επιτρέπουν να παίζει το γνωστό παιχνιδάκι και με τον αστριφύλαξη και με τον χωροφύλαξη που παίζει ο Ερντογκάν. Και τι του κάνουν? Τον πιέζουν διαρκώς στην αχίλιο πτέρνα της τουρκικής οικονομίας προκειμένου να τον επιβάλλουν διεθνή έλεγχο. Όχι να τον ρίξουν. Δεν θέλουν να τον ρίξουν. Θέλουν να τον επιβάλλουν διεθνή έλεγχο. Είτε μέσω του ΔΝΤΑΦ, είτε μέσω ενός διεθνούς ελέγχου με τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτι το οποίο συζητάει ο Ερντογκάν αυτή τη στιγμή με την κυρία Μέρκελ και τον κύριο Μακρόν. Για ποιο λόγο? Γιατί οι Αμερικανοί έχουν αναθέσει στρατιωτικά και πολιτικά στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις και το τουρκικό κράτος δικαιώματα στην περιοχή του Αιγαίου και της Θράκης και θέλουν να ακολουθήσει πιστά τις εντολές των καθεστώτων της Τουρκίας. Αυτό παίζεται αυτή τη στιγμή. Γιατί βεβαίως, κατά την προσωπική μου άποψη, όλα τα φαινόμενα δείχνουν ότι πάμε σε νέο πόλεμο στα Βαλκάνια. Μεταφέρουν την κατάσταση της Συρίας, θέλουν να μεταφέρουν την κατάσταση της Συρίας στην καρδιά των Βαλκανίων, στην περιοχή της Σερβίας. Με βέβαιως με απότερο στόχο τη Ρωσία και όλα αυτά τα πράγματα που όλοι ξέρουμε. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες θα επιτρέψουν στον Ερντογκάν να παίζει και με το χωροφύλαξη και με τον αστεφυλάξη? Καλά, κοίταξε να δεις, Δημήτρη. Εγώ πιστεύω ότι το Ερντογκάν είναι ανθρωπάκι και ενεργούμενο των Αμερικάνων. Γιατί? Διότι πρώτον, οι Αμερικάνοι έφτιαξαν τον ISIS, όπως παλιά μέσω του Bin Laden. Δηλαδή έφτιαξε τον ISIS, τον έχει φτιάξει ο Ερντογκάν. Αυτός κονόμησε, αυτός διακίνησε το πετρέλαιο του ISIS, όλα αυτά. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι τον κρατάνε τον Ερντογκάν. Έχει πλοία, έχει καταθέσει. Δεν κάνει τις γεωπολιτικές. Α, μπράβο. Λοιπόν. Αυτό και δεν κάνει γεωπολιτικές επιλογές που το επιβάλλει η κρίση. Παράδειγμα, εάν ήταν κάποιος άλλος τον Ερντογκάν που δεν τον κρατούσαν οι Αμερικανοί. Έτσι. Το αυτονόητο που θα έκανε μέσα στην πίεση που δέχεται τώρα η τουρκική λίρα και η τουρκική οικονομία, το αυτονόητο τι θα έκανε? Θα γύριζε στην Κίνα και στη Ρωσία και θα τους έλεγε: κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή έχω ένα έλλειμμα συναλλάγματος για να στηρίξω το νόμισμά μου γύρω στα 25 δισεκατομμύρια. Μου τα δίνετε? Ποια Κίνα, ποια Ρωσία δεν θα το έκανε αυτό προκειμένου να αποκτήσει στρατηγικά πλεονεκτήματα στην περιοχή? Ήδη ο Λαυρόφ του μίλησε ευθέως, έκανε δήλωση ότι περιμένουμε πρόταση από την Τουρκία να πετάξουμε έξω το δολάριο, είτε με τη μορφή κρατικών ομολόγων της Αμερικής, είτε με το νόμισμα στα αποθεματικά, στις μεταξύ μας σχέσεις. Δεν ανταποκρίθηκε ο Ερντογκάν. Γιατί? Και προφανώς ελέγχεται το καθεστώς. Επομένως θα δημοσιοποιήσουν την περιουσία του και το δρόμικο ρόλο που έχει παίξει. Ελέγχεται σε πολλά επίπεδα. Και θα το κρατήσουν αμέσως. Ελέγχεται σε πολλά επίπεδα. Γι' αυτό τώρα τι προσπαθεί να κάνει? Προσπαθεί ο Ερντογκάν να παίξει με τις αντιθέσεις των Δυτικών, τις αντιθέσεις της Γερμανίας, της Γαλλίας με τους Αμερικανούς και όλα αυτά τα πράγματα. Και έτσι το αναπότευτο, δηλαδή να το επιβάλλουν διεθνή οικονομικό έλεγχο στην Τουρκία, να γίνει με όρους ώστε και αυτός να μπορεί να παίξει με τις αντιθέσεις των Δυτικών. Αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται σήμερα. Φυσικά ο Καρπαζόης πράκτορας είμαστε εμείς. Πάντα είμαστε. Όχι επειδή. Όχι επειδή. Δηλαδή μας μισούν οι Αμερικάνοι με αυτό. Όχι επειδή στο τάδιο τα συμφέροντά τους είναι σβάρο μας. Φυσικά. Δεν παίρνει. Κοιτάξτε, από την αρχή της ιστορίας αυτής, αν ψάξει κανείς στο βάθος, πάντα υπάρχει το υλικό συμφέρον. Αυτό κρίνει τα πάντα. Ούτε θυμάστε, φαντάζομαι έχετε διαβάσει την ιστορία, για παράδειγμα για τον περίφημο εθνικό διγασμό στα 1915, αμέσως μετά τους Βαλκανικούς, ουσιαστικά μετά τους Βαλκανικούς πολέμους. Ο εθνικός διγασμός, επειδή ο Κωνσταντίνος τότε αγαπούσε περισσότερο τον Κάιζερ. Δεν αγαπούσε ούτε τα Σικότια, το δεν αγαπούσε.
Το ζήτημα ποιο ήταν? Ότι το παλάτι της εποχής εκείνης είχε πάρει χοντρά κρατικά ομόλογα της Deutsche Bank και της Γερμανίας στο σιδηρόδρομο που φτιαχνόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από το Βερολίνο στη Βαγδάτη. Δεν ήταν θέμα ηθικής. Καλά, ήταν και κουνιάδος του, ήταν και κουνιάδος του Κάιζερ. Βεβαίως, αλλά μην ξεχνάμε ότι ο Κάιζερ ήταν ανυψιός της πλατής Βασίλισσας Βικτωρίας. Αλλά η Γερμανία με τη Βρετανία σφαχτήκανε. Σφαχτήκανε. Το θέμα είναι το υλικό συμφέρον. Όλα τα άλλα οικοδομούνται πάνω εκεί. Αυτό θέλω να πω απλά με το παράδειγμα αυτό. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ποιος αναχρηματοδοτεί το χρέος της Τουρκίας, ξέρετε? Εσύ ξέρεις περισσότερο, για πες. Οι Έλληνες επιχειρηματίες και οι Έλληνες πολιτικοί. Το ξέρετε ότι συντηρούσαμε τον Ερντογκάν επί χρόνια. Από το 2013 που αν θυμάστε κινδύνευσε να πέσει τότε από μεγάλες απεργίες και κινητοποίησης. Το άνοιγμα που κάναμε τότε. Ξέρετε πόσες οι εγχώριες τράπεζες, γιατί δεν είναι ελληνικές. Οι εγχώριες τράπεζες. Οι εγχώριες τράπεζες εκείνη την εποχή, γιατί δεν είναι ελληνικές, ελέγχονταν από ξένα βάρος. Λοιπόν, ξέρετε πόσα δώσαν στην Τουρκία, τροφοδότησαν την Τουρκία με εκείνη την εποχή, με 30 δισεκατομμύρια δολάρια. Σε εποχή όπου η Ελλάδα βρισκόταν υποκαθεστώς μνημονίων. Ορίστε. Μη συζητάμε δηλαδή. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτή την ενδοτική, θα μου επιτρέψετε να πω, προδοτική πολιτική από την ελληνική μεριά. Το ίδιο κάνουμε και στα Σκόπια. Ακριβώς το ίδιο είναι. Έτσι. Ακριβώς το ίδιο είναι. Ναι. Επειδή έχω συζητήσει με συνοριακούς και μάλιστα μας κάνει την τιμή κάποιος από τους παλιούς διευθυντές συνόρων της περιοχής των Σκοπίων να είναι στο ΕΠΑΜ σήμερα, ξέρετε μας έχει πει ότι αν ελέγχαμε τα σύνορα εκεί, όχι τώρα, τα προηγούμενα χρόνια, αν ελέγχαμε το στοιχειώδες να κάνουμε, ξέρετε πόσο χρυσό, παράνομο χρυσό, σε πλάκες χρυσού θα είχαμε αναχαιτήσει που φεύγει από την Ελλάδα και πηγαίνει να παίξει, πώς να το πούμε, να αλλάξει ταυτότητα και χέρια στα Σκόπια. Ορίστε. Δεν μου λες, Δημήτρη, θυμάσαι αυτό που είπες όσον αφορά τη δυνατότητα και των χωρών και των κυβερνήσεων να στηρίξουν εθνικά, ας το πούμε, τη χώρα τους και το νόμισμά τους. Θυμάσαι προς ένα-ενάμιση χρόνο που βγήκε κατά τις 6 ώρα το απόγευμα στο Δελτίο Ειδήσεων και επισήμως πλέον η Κίνα λέει αγοράζω όλο το χρέος της Ελλάδας. Πόσο είναι, 300 δις. Εγώ τα κουμπάω. Και δεν αναφέρθηκε, δηλαδή σε 6 ώρα ανακοινώθηκε επισήμως και στις 8 ώρα στο Δελτίο Ειδήσεων δεν αναφέρθηκε πουθενά. Αυτή τη στιγμή. Μία ανακοίνωση λέει ότι ξέρεις, εφόσον είσαι σε μνημόνιο και είσαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μπορείς να διασωθείς από κανένα άλλο. Το θυμάσαι? Ναι, αυτό το έχουν περάσει στα σχέδια, στα σχέδια συμβάσεων, δανειακών συμβάσεων που έχουν κυριωθεί από την ελληνική. Αυτό το έχουν περάσει. Επειδή λοιπόν, ο Παπαντρέου στο Βούτιν και του Βούτιν στο παίρνω όλο το χρέος. Μα δεν είναι τίποτα. Του είπε πάω να σου απαντήσω και ούτε καν απάντησε. Αυτή τη στιγμή τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της Κίνας είναι σε επίπεδο 3 εκατομμυρίων. 3 εκατομμυρίων. Το να αγοράσουν ένα μεγάλο κομμάτι και μάλιστα από τη δευτερογενή αγορά του ελληνικού χρέους ή ακόμη και του τουρκικού χρέους δεν είναι τίποτα. Για αυτούς, ναι. Τίποτα, απολύτως. Είναι, πώς να το πούμε, θα είναι μια, πώς να το πούμε, μια σταγόνα υδρότα για αυτούς. Τίποτα, απολύτως. Μπορεί να παιχτούν τέτοια παιχνίδια. Άλλωστε έχουν γίνει προτάσεις, όπως γίνονται τώρα στην Τουρκία και από τη Ρωσία και από την Κίνα, έγιναν και στην Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Από πού είσαι δεμένος, το πολιτικό σύστημα δηλαδή, ποιος το ελέγχει? Κατά τα άλλα γιορτάζουμε την έξοδο από τα μνημόνια. Α, καλά, ναι, αυτό είναι άλλο ανέκδοτο. Εγώ νομίζω, να με συγχωρείτε λιγάκι έτσι αποφθεγματικά, νομίζω ότι ταιριάζει πλέον στην ελληνική κυβέρνηση να υιοθετήσει τον ύμνο της 4ης Αυγούστου, μεταξά. Γιατί χαίρεται ο κόσμος και χαμογελά πατέρα. Φαντάζομαι στις γιορτές που προγραμματίζει το Μαξίμου τις επόμενες μέρες να πεανίζει τον ύμνο της 4ης Αυγούστου. Γιατί αυτό πάνε να μας πείσουν. Κοίταξε, ο λαός τώρα, εμείς τον ενημερώνουμε. Από εκεί και πέρα,
όποτε γίνουν εκλογές θα πρέπει, εγώ τους λέω τρε παιδιά, μην ψηφίσετε μας. Δεν πρέπει να μπουν στη Βουλή μνημονιακά κόμματα. Πάει, τελείωσε. Δηλαδή, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και τα άλλα μνημονιακά ρετάλια, δεν πρέπει να μπουν στη Βουλή. Άμα δεν το καταλάβει ο λαός, με χαρά του, με χαρά του. Τι να του κάνουμε. Εντάξει, όποιος, άμα δεν θέλει ένας λαός να σωθεί, δεν μπορεί να το σώσει με το ζόρι. Αμπράβο. Είναι το θέμα να ασχοληθεί και ο λαός με αυτό. Γιατί... Τι να του τα εξηγούμε όσο γίνεται πιο απλά. Τι να του κάνουμε. Δεν είναι εύκολο πράγμα όταν ο άλλος έχει τόσα προβλήματα, του έχουν φορτώσει τόσα προβλήματα. Είναι η τακτική. Έτσι, όταν του έχει φορτώσει ένα σωρό προβλήματα στο κεφάλι, ο άλλος δεν μπορεί να σκεφτεί. Εντάξει, είναι η θεωρία του σοκ. Αλλά από εκεί και πέρα, μέσα στο σοκ, θα πρέπει να δεις και το συμφέρον σου. Πώς θα το κάνουμε. Να δώσει πετά τώρα τον Γκούλη από την άλλη μεριά. Για να σώσουν το ΣΥΡΙΖΑ και το λάρουν τον Γκούλη. Για να πούνε ότι ο Κούλης είναι όντως ο χειρότερος. Όντως είναι χειρότερος, δεν το συζητάω. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως σου λέει πρέπει να ψηφίσουμε τον Μίχη Ροβέρτσον. Δηλαδή ξανά το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η τακτική περνάει. Όχι, απλά δεν θέλουν, προσεξαδείς, θέλουν όλους αυτούς τους μνημονιακούς να τους κρατάνε στην επικαιρότητα. Για να μην τυχόν και ορθούν εμείς αντιμνημονιακοί και τους κουρέψουμε και τους κρεμάσει ο λαός. Και δηλαδή... φέρετε τον Κινέζο. Όχι του Κινέζο, που έχουμε συμφέρον, τι θα πει, εμείς δεν έχουμε αυτό. Δηλαδή, ποιος μπορεί να σωθεί η Ελλάδα, αν μπορούμε να τη σώσουμε από μόνοι μας με τους Έλληνες μόνο, εντάξει. Αλλά αν τυχόν να πούμε να μας βοηθήσουν οι Κινέζοι, ή οι Ρώσοι, ή οι Αμερικάνοι, ή οποιοδήποτε, ή οι Εγγλέζοι, εμείς δεν θα πούμε, ή οι Ιρανοί. Δηλαδή, θα πούμε εμείς ότι ξέρεις, μας βοηθάς, φέραμε την ταυτότητά σου για να δω ποιος είσαι για να με βοηθήσεις. Σημασία είναι να σωθούμε εμείς, να γίνει καλύτερη η Ελλάδα. Το σημαντικό είναι να έχουμε σχέση με όλους. Α, μπράβο. Δεν είναι σωστό να θεωρούμε ότι εκεί που είμαστε δούλοι της Δύσης να γίνουμε δούλοι της Ανατολής. Να είμαστε κυρίαρχο κράτος με ανοιχτούς ορίζοντες και σε Ανατολή και σε Δύση και σε Βορρά και σε Νότο. Κάναμε και τις κόκορες απέναντι στους Ρώσους. Μα δεν καταλαβαίνω. Είναι ακριβώς αυτό το σχέδιο που εξελίσσεται τώρα. Πρέπει να σταματήσει η ρωσική επιρροή ή όποια ρωσική επιρροή υπάρχει στα ελληνικά πράγματα, γιατί η Ελλάδα προορίζεται να παίξει ένα πολύ άτιμο ρόλο στα Βαλκάνια. Η επίσημη Ελλάδα, με καταλαβαίνετε, όχι ο ελληνικός λαός. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν μπορεί εδώ πέρα να έχουμε, πώς να το πούμε, έστω και άτυπη ρωσική επιρροή. Στο κάτω κάτω γραφής εδώ έχουν λυσάξει, ο κύριος Κοτζιάς έχει λυσάξει με τη ρωσική επιρροή και τα λοιπά στην περιοχή και όλα αυτά, μάλιστα βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα. Ποιος έφερε το Σαββίδη και τον έκανε επιχειρηματία εδώ. Σε ποια σοβαρή χώρα του κόσμου ολόκληρου θα εμφανιζόταν κάποιος τυχάρπαστος και θα έλεγε ότι έχω λεφτά και θα τον αντιμετωπίσανε ως πολυεκατομμυριούχο. Δεν καταλαβαίνω σε ποια χώρα του κόσμου. Και μάλιστα να το επέτρεπαν οι εγχώριες τράπεζες να εκδίδει εγγυητική επιστολή, μόνο και μόνο επειδή μπορεί να την πληρώσει, 35 και 37 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ποια χώρα του κόσμου θα συνέβαινε αυτό. Κατά το κοσμικό. Λοιπόν, αυτό και μετά έρχεται η ίδια κυβέρνηση που έφτιαξε, που έβαλε πλάτες για να εμφανιστούν τέτοιοι επιχειρηματίες μέσα εισαγωγικά, με ό,τι αυτοί εκφράζουν, να τους καταγγέλει ως φορείς της ρωσικής επιρροής. Αστεία όλα αυτά. Ναι. Πώς συμβαίνει. Ωραία. Πολύ ωραία. Και έχουμε τίποτα άλλο, κύριε Καζάκη. Τρέχει κάτι στην επικαιρότητα. Κοίταξε εδώ. Θέλετε να σχολιάσετε κάτι άλλο. Κοίταξε αυτό το πράγμα που πρέπει να μάθει, να αντιμετωπίσει κατάφατσα ο ελληνικός λαός, είναι να έχει κριτήριο την εμπειρία του. Ασφαλές κριτήριο είναι η προσωπική εμπειρία του καθένας. Με εξαίρεση ένα πολύ μικρό κομμάτι που ακόμη και στην ναζιστική κατοχή περνούσε καλά, όλο το υπόλοιπο κομμάτι, όλος ο υπόλοιπος ελληνικός λαός ζει άσχημα και θα ζήσει πολύ χειρότερα. Σε μια χώρα που δεν θα του ανήκει καν. Θα πρέπει να πάρει τις αποφάσεις του πριν φτάσουμε στο σημείο να υπάρχει ξένη μπότα εδώ, στρατιωτική μπότα, η οποία βεβαίως θα εμφανιστεί για το καλό μας, δεν πρόκειται να εμφανιστεί όπως εμφανίστηκαν οι Ναζί στην παλιά κατοχή, για το καλό μας. Εάν εμφανιστεί και πατήσει ξένη μπότα σε εθνικό έδαφος, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Τότε θα τα δούμε να γίνονται πολύ δύσκολα. Τώρα ακόμη έχουμε τη δυνατότητα, δια της ψήφου, έστω, δια της ψήφου, να τους τελειώσουμε όλους αυτούς. Απλά με κριτήριο την εμπειρία μας
Και πλέον έχουμε 7-8 χρόνια εμπειρίας. Δεν είναι, σαν λαός εννοώ, δεν είμαστε στην αρχή της κρίσης ή στην αρχή των μνημονίων που τάζαν λαγούς με τα χίλια όλοι, ότι σε ένα και σε 1,5 χρόνο θα έχουμε βγει και θα πετάμε. Ναι. Έχουμε εμπειρία 7-8 χρόνων. Λοιπόν, μπορούμε άνετα και το κριτήριο που κατά... Εγώ σαν απλός πληροφόρος, το κριτήριο που θα είχα για να προσεγγίζω μια πολιτική δύναμη θα είναι το εξής απλό. Τι λέει για τις κυρώσεις των συμβάσεων. Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι λέει για τις τράπεζες και το νόμισμα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό έρχεται μετά. Το πρώτο και το θεμελιακό είναι η αποκατάσταση νομιμότητας στην Ελλάδα. Να ανατραπεί το καθεστώς κατοχής. Και το καθεστώς κατοχής στηρίζεται σε κύρωση σχεδίων συμβάσεων και κατάλληλης του συντάγματος. Εάν μια δύναμη δεν ξεκινάει από εκεί, τότε δεν είναι αντιμνημονιακή, είναι κάτι άλλο. Μάλιστα. Και ας καταφέρεται ενάντια στις μνημονιακές πολιτικές. Είναι παραλλαγή του ΣΥΡΙΖΑ, να σας το πω διαφορετικά. Έτσι μας έκανε και ο ΣΥΡΙΖΑ το 2014 για να τον γυρίσει μετά. Ναι, αλλά καλά, το κολοτούμπα ήταν... Έτσι, λοιπόν, το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. Είναι αυτά νόμιμα ή παράνομα? Αποκαθιστάμε την νομιμότητα συνταγματική ή όχι? Για να ξεκινήσουμε μετά να συζητήσουμε πώς θέλουμε τις τράπεζες, με ποιο νόμισμα θα πάμε, πώς θα χρηματοδοτήσουμε την ελληνική οικονομία, πώς θα την υποστηρίξουμε ώστε να μπορεί να απογειωθεί για τον Έλληνα εργαζόμενο και για την ελληνική οικογένεια. Μόνο έτσι. Πώς μπορούμε να πάμε κοντά σε όλα αυτά τα οποία έχουν ξεπουληθεί χειρολεκτικά, δηλαδή η βασική τομή της οικονομίας μας, πότε παράδειγμα? Ξέρετε κάτι, μέσα στην καταστροφή που έχουν επιβάλει, δημιούργησαν ένα τρομακτικό πλεονέκτημα για τον ελληνικό λαό. Μπορούν αυτά να ακυρωθούν με μία μόνο πράξη. Πολιτική πράξη εννοώ. Με το να στείλεις όλο το πολιτικό σύστημα που έχει ανεπλακεί και στηρίξει τα μνημόνια στη δικαιοσύνη, στη φυσική δικαιοσύνη, για εσχάτη προδοσία. Με βάση τον ισχύοντα ποινικό δίκαιο πάντα μιλάμε. Αυτά δεν μιλάμε ειδικά. Έτσι, λοιπόν, αυτό μόνο. Ευτυχώς που το λέω κι άλλος, όχι μόνο εγώ έτσι. Εμείς έχουμε το, άλλωστε ξέρει, και ο Μανώλης συμμετέχει άλλωστε, έχουμε καταθέσει μήνυση επί εσχάτη προδοσία, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαχειριστούν αυτή τη στιγμή και είναι εν εξελίξει στην ελληνική δικαιοσύνη. Όμως ανεξάρτητα από αυτό, δεν θα το λύσει η ελληνική δικαιοσύνη το πρόβλημα. Πολιτικά πρέπει να λυθεί. Πρέπει να υπάρξει ένας λαός που να δώσει πολιτικά την εντολή. Όταν του στείλει στη δικαιοσύνη για εσχάτη, ποιος θα βρεθεί να σου πει ότι όλες οι πράξεις που συνέβησαν υπό καθεστώς μνημονίων είναι έγκυρες και νόμιμες? Ποιος? Ποιο δικαστήριο στον κόσμο θα βγει να το πει? Καταρχάς δεν έχουν κάνει και τις νόμιμες, όπως έχουμε πει και εξηγήσει σε διάφορες συγκεντρώσεις και συνελεύσεις που έχουμε κάνει. Δεν έχουν τηρήσει και τις νομικές διαδικασίες. Παπά, αυτό λέμε. Προσφάτως, τον Ιούλιο, προσφάτως για πρώτη φορά η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής γνωμοδότησε, γιατί περάσανε την τέταρτη δανειακή σύμβαση, μάλλον το τέταρτο σχέδιο τροποποίησης δανειακής σύμβασης, να είμαστε τυπικοί, από το Κοινοβούλιο. Λοιπόν, και βγήκε τότε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής και είπε το εξής για πρώτη φορά στα τελευταία 8 χρόνια. Είπε ότι δεν νοείται κύρωση σχεδίου σύμβασης με ισχύ νόμου. Ακριβώς, δηλαδή, δικαιολογεί το βασικό επιχείρημα της μήνυσης που έχουμε καταθέσει για την εσχάτη προδοσία στη Βουλή. Και το έκανε για πρώτη φορά. Γιατί το έκανε για πρώτη φορά? Να μου επιτρέψετε να εκτιμήσω προσωπικά ότι το έχει κάνει διότι υπάρχει η μήνυση εν εξελίξει στην ελληνική δικαιοσύνη. Υπάρχει και αυτό. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τι σημαίνει? Ότι αυτόματα όλοι οι νόμοι που στηρίχθηκαν σε σχέδια συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από τη Βουλή είναι άκυροι. Που σημαίνει στην πράξη ότι όλες οι ιδιωτικοποιήσεις γυρίζουν ξανά πίσω στο κράτος, εκεί που ανήκουν δηλαδή. Όλοι οι πληστηριασμοί επιχειρήσεων και ακινήτων που έγιναν σε βάρος του Έλληνα πολίτη, γιατί επιβλήθηκαν μνημονιακές πολιτικές, επιστρέφουν στον νόμιμο ιδιοκτήτη τους. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει στην πράξη αυτού του είδους η πράξη, δηλαδή το να κηρύξουμε παράνομα αυτά τα πράγματα που είναι παράνομα ακόμη και με την Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Ναι, βέβαια.
Το θέμα είναι το εξής τώρα, Δημήτρη, ότι πέρα από την από την ανομία η οποία έχει επικρατήσει, δηλαδή έχουν σκλαβώσει το λαό με άνομο τρόπο, δηλαδή ούτε καν οι διαδικασίες οι τυπικές και οι νομικές δεν έχουν τηρηθεί. Άρα λοιπόν ευκολότητα εμείς μπορούμε και σε ελληνικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο να τα ανατρέψουμε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, δηλαδή μπορούμε να κινηθούμε όπως έχει γίνει η συγκεκριμένη μήνυση εδώ στην Ελλάδα ή μπορούμε να στραφούμε και σε... Όχι, όχι, κοιτάξτε να δείτε, προσέξτε να δείτε. Το αν εμείς θα κινηθούμε σαν ΕΠΑΜ και με τους συνεργαζόμενους, να το πούμε έτσι, στη μήνυση και σε διεθνές επίπεδο, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, έχει να κάνει με τις δικές μας επιλογές κινήσεων, να το πούμε έτσι. Αφού βεβαίως εξαντλήσουμε τα περιθώρια της ελληνικής δικαιοσύνης, όπως πρέπει να το κάνουμε. Όμως, από εκεί και πέρα, εάν έχουμε μια κυβέρνηση δημοκρατική πατριωτική, η οποία κινήσει διαδικασία χάρη προδοσίας για το πολιτικό σύστημα, αυτός που πρέπει να αποδείξει ότι δεν είναι ελέφαντας, δεν είναι η Ελλάδα. Είναι οι ξένοι δανειστές. Αυτοί θα πρέπει να πάνε σε ξένο δικαστήριο, στο δικαστήριο της Χάγης παράδειγμα, για να αποδείξουν ότι αυτό που επιβάλλαν στην Ελλάδα δεν είναι παράνομο, καθόλου παράνομο και με βάση το ελληνικό σύνταγμα και με βάση το διεθνές δίκαιο και με βάση το ευρωπαϊκό δίκαιο. Και θα πρέπει να το κάνουν έχοντας υπόψη τους πρώτον ότι τα ελληνικά δικαστήρια έχουν γνωμοδοτήσει σε βάρος τους, το Ευρωκοινοβούλιο έχει γνωμοδοτήσει σε βάρος τους και επίσης και ο ΟΗΕ, η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, με 2 και 3 εκθέσεις έχει γνωμοδοτήσει σε βάρος τους. Γι' αυτό ο κ. Γιουγκέρ στην τελευταία του επίσκεψη στην Ελλάδα, ενδεχομένως λίγο πιωμένος ή πολύ, είπε το εξής απλό πράγμα, το οποίο δεν το πήραμε εύκολα χαμπάρι. Στην Ελλάδα παίζονται όλα για όλα. Ξέρουνε, ή θα την πάρουν όλη τη χώρα και θα τελειώσουμε εμείς, ή τα χάνουν όλα, γιατί αυτά που έχουν κάνει δεν τα δικαιολογεί κανενός είδους δίκαιο σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος του πλανήτη. Και πέρα τις ομολογίες κάποιων, όχι κάποιων, και του δημοσίου κλπ, ότι τα μέτρα που πήραμε για την Ελλάδα δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Πέρα από αυτό. Εμείς όμως δεν συζητάμε αυτό. Ναι. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενδιαφέρει αν φέρουν αποτέλεσμα ή δεν φέρουν αποτέλεσμα. Εμάς μας ενδιαφέρει ότι μας κατέλησαν την ένωμη τάξη στη χώρα. Κατέλησαν το Σύνταγμα και το κράτος δικαίου. Και την κυρία. Οδήγησαν έναν ολόκληρο λαό στη γενοκτονία. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να περάσει έτσι, αβλεπή. Εάν το αποδεχτούμε, ακόμη και αν αύριο το πρωί βγει μια κυβέρνηση και με κάποιο μαγικό τρόπο αρχίζει και ανακάμπτει η χώρα χωρίς να είναι υποκαθεστώς κατοχής, δεν μπορούμε να φανταστούμε ποιο τρόπο, αλλά τέλος πάντων ας πάρουμε αυτήν την υπόθεση εργασίας, δεν μπορεί αυτό που συνέβη στην Ελλάδα να περάσει αβλεπή. Γιατί αυτό δημιουργεί νομικό προηγούμενο για να επιβληθεί και σε άλλους λαούς και σε άλλους λαούς. Δεν θα μας αφήσουν οι κύριε Καζάκη. Ξέρετε τι γίνεται. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ. Να σας πω νομίζω. Κάτι. Να σας πω κάτι. Σαν απογοήτευση. Εμείς δεν είμαστε Τουρκία να έχουμε ρίξει το δικό μας νόμισμα στις διεθνείς κρηματαγορές και να χρηματοδοτούμαστε από τους ξένους κερδοσκόπους. Έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε μια ελληνική οικονομία η οποία είναι θωρακισμένη απέναντι στους κερδοσκόπους. Και αν δεν τους έχουμε ανάγκη για δανεικά, πώς ακριβώς θα μας αποτρέψουν αυτό να κάνουμε αυτό που θέλουμε, σαν λαός εννοώ πάντα. Με στρατό. Ας έρθουν. Και αυτό πάνε να κάνουν. Πάνε να φέρουν στρατό κατοχή. Βεβαίως. Δηλαδή, αλλά είναι την προϋπόθεση ότι θα βρουν ανέτοιμο τον ελληνικό λαό. Γιατί αν βρουν τον ελληνικό λαό όπως βρήκανε τον παππού μου, αν και εκγενετής κουτσός έτρεξε αμέσως και αγράμματος βεβαίως προς τιμήν του, έτρεξε αμέσως στην Κόρινθο και παρουσιάστηκε, παρά το γεγονός ότι θα τον έβγαζαν μουλαρά, πήγε να υπηρετήσει. Αν έχουμε τέτοιο λαό, οποιαδήποτε στρατιωτική απειλή δεν περνάει. Γι' αυτό και θέλουν να περάσουν τον ξένο στρατό τώρα, ναι, που θεωρούν το λαό με σκυμμένο το κεφάλι. Έτσι ακριβώς. Πάντως, όλες οι διεθνείς συμβάσεις οι οποίες γίνανε για τα προγράμματα διάσωσης, απαραίτητος όρος, εσύ τα ξέρεις καλύτερα και από μένα και από αρκετούς οικονομολόγους, λένε ότι πρώτον για να γίνει το πρόγραμμα διάσωσης πρέπει να γίνει μια απογραφή για να δούμε από τι
προήλθε η καταστροφή οικονομική μιας χώρας για να τη βελτιώσουν. Εδώ στην Ελλάδα δεν έχει γίνει ποτέ. Δηλαδή όχι, δεν έχουν πει ότι ρε παιδιά, γιατί η Ελλάδα έπεσε έξω, ποιος την έριξε έξω. Να δούμε προκειμένου να βελτιώσουμε, να δώσουμε δηλαδή το ανάλογο αντίδοτο και την ανάλογη συνταγή. Δεν έχει γίνει ποτέ απογραφή. Ποτέ. Όχι, όχι. Ακόμη και ο Δέλτα Νιτάς, προκειμένου να παρέμβει σε μια οικονομία, βάζει δύο προϋποθέσεις. Το πρώτο είναι να είναι βιώσιμο το χρέος. Δηλαδή να μπορεί να το πληρώσει η χώρα χωρίς να υποστεί υποβάθμιση το επίπεδο ευημερίας ή το επίπεδο ζωής του λαού. Και η διαβίωσή του γενικά. Τη διαβίωσή του. Και το δεύτερο, να ακυρωθεί και να είναι από πρόσκληση επισήμως των νομίμων θεσμών της χώρας. Όχι η κυβέρνηση, το κοινοβούλιο. Λοιπόν, εδώ έχουν καταπατήσει ακόμη και το καταστατικό του Δέλτα Νιτάθ. Εάν πάρετε την έκθεση του Δέλτα Νιτάθ, αν θυμάμαι καλά, βγήκε των ανεξάρτητων εκτιμητών του Δέλτα Νιτάθ τον Αύγουστο του 2016, θα δείτε μέσα ότι προκειμένου να υποστηριχτούν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, αυτό αναφέρει, καταπατήθηκε ακόμη και το καταστατικό του Δέλτα Νιτάθ. Στην περίπτωση της Ελλάδας. Ξέρουν πολύ καλά ότι αν βρεθεί μια πατριωτική δημοκρατική κυβέρνηση που να στηρίζεται πραγματικά στον ελληνικό λαό και πραγματικά ο ελληνικός λαός να τη στηρίζει, να είναι δηλαδή ένα πράγμα, τότε ξέρουν δεν έχουν κανέναν τρόπο να αποτρέψουν την αλλαγή της πορείας αυτής της χώρας. Κανέναν τρόπο. Ούτε καν στρατιωτικό. Κοίταξε να δεις, πολλές φορές μου λέει καλά τα λες, πολύ ωραία είναι, αλλά εάν τυχόν στρατιωτικά, αν θέλουν οι ξένοι, ξέρω εγώ, να παρέμβουν, να βάλουν την Τουρκία, λέει, να μας πάρει ένα νησί, ναι, να κάνουν αυτά. Και τους λέω, ρε παιδιά, κοιτάξτε, εάν εμείς έχουμε μια υπεύθυνη ελληνική και όχι ούτε νατοϊκή, ούτε ευρωπαϊκή, ούτε αμερικανική, ούτε ρωσική, ούτε κανένα. Δηλαδή, τι είναι θεωρητικά αυτό το οποίο κρατάει τη διεθνή ειρήνη, είναι ο ΙΕ, έτσι δεν είναι? Μέσω των δυνάμεων ασφαλείας του ΙΕ. Δηλαδή, εάν αυτή τη στιγμή μια ελληνική κυβέρνηση διαπιστώσει ότι απειλείται η ακεραιότητα της χώρας και γενικά η ειρήνη στην περιοχή, τι μπορεί να κάνει? Να καλέσει τις δυνάμεις ασφαλείας του ΙΕ. Να πει, αλλά εδώ, κύριοι, εσείς δεν είστε υπεύθυνοι για την ασφάλεια και για την ευθύνη. Μάλιστα. Εσύ η Αμερική έχει τη σούδα. Ωραία. Λες την παίρνω, κράτα την. Αλλά θα δώσω το τυμπάκι, μια που είσαι και από εκεί πέρα, στους Ρώσους. Φέρετε σου χώρι στο τυμπάκι. Φέρετε και εσύ Κίνα που γυρίσα την άλλη και κατάρα από εδώ. Ακούμπησε στην κάρπα, δε στα κύφυρα, ξέρω εγώ. Δηλαδή, για να δείξει ότι βάζει όλο τον διεθνή παράγοντα για να διατηρήσει την ασφάλεια στην περιοχή. Ναι. Διότι αν έχει μονομερό του Αμερικάνου και του Νατοϊκού οι οποίοι θέλουν να παίξουν τα παιχνίδια του, θα του ψάξει να δει, εγώ θα φέρω κι άλλου στην περιοχή. Και δεν θα είστε μόνοι σας να παίζετε παιχνίδια όπως τα μουστάρετε εσείς σε βάρος της Ελλάδος. Σε αυτά μπορούν να υποθούν πάρα πολλά και έχεις δίκιο. Θα μπορούσε κάλλιστα μια ελληνική κυβέρνηση να καλέσει τις 13-7 μόνιμες, αν θυμάμαι καλά, και τις υπόλοιπες μη μόνιμες δυνάμεις του Συμβουλίου Ασφαλείας να κάνουμε στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο. Μπράβο. Στρατιωτικές ασκήσεις στο Αιγαίο. Δεν έχουμε το δικαίωμα. Το κάνουμε. Εδώ πήγαν οι Ρώσοι και κάνουν ασκήσεις με την Νικαράγουα στον κόλπο του Μεξικό. Ο πολεμικός στόλος των Ρώσων και των Κινέζων. Δηλαδή στην αυλή των Αμερικανών. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε με όλες τις χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας. Αλλά πέρα το στρατηγικά. Έχει υπόψη του κανείς, έχει μετρήσει, επειδή είναι το αντικείμενό μου και να με συγχωρείτε, εγώ σκέφτομαι πρώτα οικονομικά. Γιατί τα οικονομικά είναι ο καλύτερος τρόπος στη σημερινή κοινωνία, στη σημερινή παγκόσμια κατάσταση, να αντιμετωπίσει μια ενδεχόμενη απειλή. Λοιπόν, έχετε σκεφτεί κανείς, έχει μεκάτσει και έχει μετρήσει τι σημαίνει ένας πόλεμος της Τουρκίας εναντίον της Ελλάδας και τι θα κοστίσει την Τουρκία? Και δεν μιλάμε σε απώλειες στρατού και όλα αυτά τα πράγματα. Όχι. Αλλά εγώ μιλάω σε επίπεδο εμπορίου. Το εμπόριο της Τουρκίας αυτή τη στιγμή, που αποτελεί ένα από τα κλειδιά της τουρκικής οικονομίας. Και ο τουρισμός. Και ο τουρισμός. Πρωτίστως ο τουρισμός. Ναι. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, εάν υπάρξει εμπόλεμη κατάσταση στο Αιγαίο, ξέρετε πόσα θα χάνει την ημέρα. Πάμε περίπατο και οι δύο μας. Λοιπόν,
Αυτό θα το ρισκάρει ο Ερντογάν. Δεν τον αφήνουν οι ίδιοι οι επιχειρηματίες. Θα τον φάνε ζωντανό την επόμενη μέρα. Κοιτάξτε, έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ, είχε τις προηγούμενες μέρες, η Deutsche Welle, σε μια επισκόπηση του γερμανικού τύπου, που αναφέρει, μιλούσε με Τούρκους επιχειρηματίες και τουρίστες στην Αλεξανδρούπολη. Γιατί δημιουργήθηκε μια μεσαία τάξη νεοπλουτέ στην Τουρκία στα χρόνια του Ερντογάν, που της αρέσει πάρα πολύ με συνάλλαγμα να χρησιμοποιεί την ελληνική αγορά. Όταν τη ρωτήρια τους ρώτησαν σε ενδεχόμενο πολέμου πώς θα απαντούσατε, είναι αδιανόητο, είπαν. Πολέμου ανάμεσα στην Τουρκία, Ελλάδα. Δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι αυτόματα διαλύεται και το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, τι νόημα θα έχει το ΝΑΤΟ όταν δύο χώρες του είναι σε μόνιμη κατάσταση. Δηλαδή, αυτό διαλύεται. Δηλαδή. Αν εγώ ήμουν Πούτιν, το πρώτο πράγμα που θα ευχόμουν στο Θεό που πιστεύω είναι να γίνει πόλεμος στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ ανάμεσα νατοϊκές δυνάμεις για να επέμβω εγώ ως ειρηνευτική δύναμη. Και να έρθω κάτω με το στόλο μου και να ηρεμήσει το Αιγαίο. Και ειδικά μάλιστα όταν προσποιηθεί και από μια χώρα όπως η Ελλάδα. Φυσικά. Αυτό λέω. Αυτόματα ουσιαστικά βάζεις τις δυνάμεις ασφαλείας και την Κίνα. Δεν ξέρω, η Κίνα ουσιαστικά γυρίζει σαν την άδικη κατάρα στο Μεσόγειο. Τουλάχιστον η Ρωσία έχει και τριλατάκι κάπου να κουμπίσει. Οι Κινέζοι φουκαράδες γυρίζουν σαν την άδικη κατάρα. Προσπαθούν να περάσουν το αεροπλανοφόρο τους από το Port Said. Και αντιμετωπίζουν πρόβλημα γιατί δεν έχουν πουθενά logistics, δηλαδή υποστήριξη του στόλου. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να προσφέρουμε εμείς τα logistics. Δηλαδή πρέπει να καταλάβει ο λαός. Της εθνικής κυριαρχίας αυτό. Πρέπει να καταλάβει ο λαός ότι δεν κινδυνεύομαι από κανένα, διότι ουδής θα τολμήσει να μας αγγίξει. Αυτό πρέπει να το ξέρει ο λαός, γι' αυτό το λέμε. Και γι' αυτό τα αναλύουμε αυτά. Βεβαίως, υπάρχουν εναλλακτικές πάρα πολλές. Για μια πατριωτική κυβέρνηση δημοκρατική που ξέρει να χειρίζεται το ζήτημα και λέει την αλήθεια πάντα και στηρίζεται στην αλήθεια και δεν την κρατάνε. Και δεν την κρατάνε, ούτε έχει σκελετό στον ντουλάπι. Αυτό είναι σαφέστατο. Έχει ένα ολόκληρο πλωστάσιο διπλωματικό και πολιτικό για να κινηθεί. Ειδικά στο σημερινό κόσμο που δεν είναι μονοπολικός πλέον. Ούτε καν διπολικός. Ούτε καν διπολικός, βεβαίως. Σωστό. Ωραία. Πάντως νομίζω ότι έχουμε ενημερώσει αρκετά και λεπτομερώσει το λαό. Ωραία κουβέντα κάναμε. Πάρα πολύ ωραία. Ενημερωτική και... Να κανονίσεις αυτές τις διακοπές, Δημήτρη. Εδώ και εγώ σε φιλοξενώ. Δεν το βλέπω, αλλά θα το κανονίσουμε σίγουρα για τη Σάμμο. Και εγώ σε καλό και ο Ποντικός εδώ πέρα που είσαι ξενοδοχείο ωραίο, θα διαλέξεις ποιος σου αρέσει περισσότερο. Να μοιράσεις τη διαμονή. Να τα ξαναπούμε πάλι. Βεβαίως, όπου δεν έλεγα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, Δημήτρη. Γεια σας. Πολύ ωραία. Κοίταξε να δεις. Το θέμα είναι... Καλά κάνατε και τα είπατε όλα αυτά για να δημιουργήσει στον κόσμο αυτή η ασφάλεια. Μπράβο. Που δηλαδή δεν λέμε κάτι εξωπραγματικό. Μια ανασφάλεια. Να φύγει η ανασφάλεια. Μπράβο. Δηλαδή οτιδήποτε λέμε ουσιαστικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και στην ασφαλή κατεύθυνση. Δηλαδή οτιδήποτε πάει εκεί που έχουν φτιάξει οι δανειστές με τους δοσύλλογες κυβερνήσεις που έχουν δημιουργήσει. Είναι σε βάρος τους. Ο Λεωνίδας, έξω από το ευρώ θα πεινάσουμε. Αυτά είναι αστεία πράγματα τώρα.